centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Θέλω λίγο να πάμε όμως και για ένα κομμάτι ακόμη που μας έχουν ζητήσει οι ακροατές μας. Για τους γουναράδες, με την επέκταση που έγινε για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ότι μπορούν, αφού έχασαν τον Ιούνιο-Ιούλιο, μπορούν και τον Αύγουστο όμως να ξαναμπούν οι εργαζόμενοι σε αυτό το ειδικό καθεστώς, ρωτάνε πάρα πολύ τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό και αν έχουν βγει οικεία και είναι ακόμη μόνο εξαγγελίες, αν πρέπει να κάνουν κάτι. Να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά για τις αναστολές και τον κλάδο της γονοποιίας, αν έχει ενταχθεί ακόμη ή όχι, έχουμε κάνει μια ιδιαίτερη δουλειά και βασιζόμαστε στις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε πάρει και από τα Υπουργεία, και δεν ήταν ένα Υπουργείο, ήταν το Οικονομίας, ήταν το Ανάπτυξης, ήταν το Εργασίας, ότι ο κλάδος της γονοποιίας θα ενταχθεί. Μισόλεπτο, κύριε Παγκοσταίνη, να το διευκρινίσουμε. Η υπόσχεση είναι στα λόγια ακόμα? Η υπόσχεση είναι ακόμη στα λόγια. Oh. Δεν έχουμε δει και εμείς ακόμη. Περιμένουμε το ΦΕΚ, περιμένουμε την ΚΙΑ για να μπορέσουν να δούμε αν πραγματικά θα κρατήσουν τις δεσμεύσεις τους η πολιτική και η κυβέρνηση. Είμαστε σε αναμονή. Άρα λοιπόν, μοιραία δεν τίθεται, δεν υφίσταται το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε που ρωτάνε για Αύγουστο. Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα απολύτως. Αν δεν δούμε το ΦΕΚ, αν δεν δούμε τους ΚΑΔ της γονοποιίας μέσα στις αποφάσεις του Υπουργείου, δεν μπορούμε να λέμε ακριβώς τίποτε. Εμείς βασιζόμαστε στις δεσμεύσεις. Ναι, αλλά μισό λεπτά και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπακοστάντη, αλλά ο Αύγουστος έχει τελειώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και η αγωνία είναι ακόμη περισσότερη, γιατί καθυστερούν, θεωρώ, για συγκεκριμένους λόγους, με υποσχέσεις. Δυστυχώς δεν στηρίζεται ούτε η οικονομία, ούτε αυτός ο τόπος, και τα πράγματα είναι τραγικά. Αυτό λέμε. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτή την καταστροφική συγκυρία, κύριε Νατσούλη, στο νόμο μας? Ποιος θα την αναλάβει την ευθύνη? Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, είτε είναι γονοποιίες είτε είναι όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. Βλέπουμε όμως ωραία πράγματα, ας πούμε, στην κεντρική Μακεδονία. Διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το λέγαμε στους ακροατές μας, ότι ο κύριος Τζιτζικώστας, εκεί ο περιφερειάρχης, αποφάσισε από τα δικά του λεφτά, της περιφέρειάς του, να δώσει από 5 έως 50.000 στις πληττόμενες επιχειρήσεις της κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, προσωπικά να σας πω εγώ λιγάκι για το θέμα αυτό. Όταν το είδα, οι κινήσεις μου ήταν συγκεκριμένες και απευθύνθηκα και στην περιφέρεια και εδώ πέρα στους αρμόδιους φορείς. Λοιπόν, και η υπόσχεση είναι η διαβεβαίωση ότι θα τρέξει. Αν δεν τα δούμε, κύριε Νατσούλη, αν δεν δούμε μια πραγματική υποστήριξη για τον νομό από όλους τους πολιτικούς μας, σε οποιοδήποτε επίπεδο και να βρίσκονται, είτε είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στα υπουργεία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στο έλεος. Άρα λέτε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει, παιδιά, κανένα ΦΕΚ, καμιά ΚΙΑ για τον Αύγουστο να βγουν οι εργαζόμενοι στην γονοποιία, πληττόμενες επιχειρήσεις να πάρουν αυτό το 530, πόσο είναι? Για τον Αύγουστο και μετά δεν έχει βγει απολύτως τίποτε. Και λέει η κυρία Παπακοσταντίνου ότι δεν έχει βγει για συγκεκριμένους λόγους. Φαντάζομαι ότι υπονοεί να καθυστερήσουμε όσο μπορούμε για τις πληρωμές. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε. Για πέστε μου, για ποιο λόγο αυτό δεν λέτε? Έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Την ώρα που έχουμε πει ήδη Σεπτέμβριο και έχουμε πει στην δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβριου, όχι απλά έχουμε πει Σεπτέμβριο. Έτσι ακριβώς. Θα δώσουν παρατάσεις. Τι θα γίνει? Θα δώσουν αναδρομικά. Και μισό λεπτάκι. Το 500 υποτίθεται όταν θα μπει ο Αύγουστο. Θα είναι μόνο για τον Αύγουστο ή θα συνεχιστεί και για Σεπτέμβριο? Η υπόσχεση που είχαμε πάρει στη τηλεδιάσκεψη, κύριε Νατσούλη, ήταν ότι θα είναι Αύγουστο-Σεπτέμβριο με δυνατότητα παράταση μέχρι 31-12. Και αυτά σας λέω ότι έχουν γίνει με την σύμφωνη γνώμη τριών υπουργείων, και το οικονομικών και το ανάπτυξης και το έργασης. Επειδή ήσταν παρούσα σε αυτή την θυμάμαι τότε την τηλεδιάσκεψη, κύριε Παπακοσταντίνου, σας είχαν υποσχεθεί άμεσα να το κάνουν? Σας είπαν ότι αυτό θα έρθει κάποια στιγμή?
είχαν υποσχεθεί ότι μέσα στις αποφάσεις που θα πάρουν για τον Αύγουστο και μετά θα είναι μέσα. Μέχρι στιγμής, κύριε Νατσούλη, δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτε και πολύ φοβούμε ότι μήπως τελικά δεν δούμε και πάλι. Τι λέτε, κύριε Παπακοσταντίνου, είναι δυνατόν? Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η απόλυτη δηλαδή καταστροφή. Δηλαδή, αν με τέτοιες τυμπανοκρουσίες μας ανακοινώθηκε και τα λοιπά, τηλεδιασκέψεις, η μια πίσω από την άλλη, και στο τέλος δεν έρθει, τότε αυτό θα είναι τραγωδία. Αν είναι τόσο αναξιόπιστη η πολιτική μας, δυστυχώς. Δεν μπορώ να το φανταστώ τι μπορεί να είναι. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν θέλω να το φανταστώ. Μα την αλήθεια, δεν θέλω να το φανταστώ. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάποιο είδους καθυστέρηση, θελημένα ή αθέλητα, αλλά μήπως χρειάζεται για τον κλάδο της γνωπίας, κύριε Παπακοσταντίνου, να γίνει μια υπενθύμηση. Θα πάρουμε και τον κύριο Κοσμίδη. Κύριε Νατσούλη, την περασμένη εβδομάδα εγώ προσωπικά έχω στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών. Την περασμένη εβδομάδα έχω στείλει τους ΚΑΔ, μου ζητήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών τους ΚΑΔ να τους συμπυκνώσουμε λίγο, γιατί είναι ένα ευρύ αντικείμενο. Να τους συμπυκνώσουμε, έχω κάνει την ίδια δουλειά. Έχω επικοινωνήσει χίλιες φορές, αν όντως τα έχουν πάρει, αν είναι εντάξει, μου είπανε ότι τα επεξεργάζονται κι αυτοί. Μας το ζήτησαν όμως, αυτό είναι καλό. Μην είστε τόσο σίγουρος. Ας περιμένουμε λίγο. Ας περιμένουμε λίγο, γιατί έχουμε τρομάξει πραγματικά. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι είστε για τον Αύγουστο και όσοι ρωτούσατε για τον Αύγουστο, πολύ φοβάμαι ότι θα ρωτάτε για πολύ καιρό ακόμα, αρχικά αν μπήκαν, αν βγήκε ΦΕΚ και ΚΙΑ. Θεωρώ ότι η παραμονή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην διεθνή έκθεση, γιατί θα γίνει η εξαγγελία, θα ανακοινωθούν κάποια οικονομικά μέτρα. Άρα μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να δούμε κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής όμως δεν ξέρουμε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα, και είναι δυσάρεστο πραγματικά. Καλά κάνετε και το λέτε, και σιγά σιγά επαναλαμβάνω, επειδή μπαίνουμε και στην σεζόν την κανονική, την ραδιοφωνική, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια ζητήματα θα είναι περισσότερα. Έτσι. Βλέπετε, γιατί το καλοκαίρι το λες λίγο, ξεχνάς λίγο, χαλαρότητα κτλ. Βλέπετε λοιπόν σήμερα, και ακούτε μάλλον καλύτερα σήμερα, ότι όλες οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί μέσα στο καλοκαίρι, ότι θα μπει για Αύγουστο και Σεπτέμβριο η υγνοπία στους πληττόμενους κάδους, στις γουνεργάτες, να μπορούν να πάρουν αυτό το 500άρικο, δεν έχει βγει τίποτα ακόμη. Τίποτα ακόμη, ενώ έχει περάσει ήδη ο Αύγουστος. Τώρα, μας λένε και το άλλο, κύριε Παπακοσταντίνο. Μας λένε ότι και για τους προηγούμενους μήνες δεν έχουν πάρει εκείνα τα λεφτά ακόμη, του ειδικού σκοπού. Κάποιοι τουλάχιστον. Τι συμβαίνει εδώ? Υπάρχει υπόσχεση ότι αυτά μέχρι την Παρασκευή θα... Για την Πέμπτη μας είπαν εμάς. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη... Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες εγκρεμότητες. Δεν θα πρέπει. Τι να σας πω. Ειλικρινά, μου παίρνει κόσμος τηλέφωνο, μου παίρνουν εργαζόμενοι τηλέφωνο, μου παίρνουν επιχειρήσεις τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρει ακόμη κανένας τίποτε. Δεν μπορώ να κατανοήσω το λόγο αυτής της παράτασης. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ κάποιοι άλλοι τα έχουν πάρει, γιατί κάποιοι τα έχουν πάρει και κάποιοι δεν τα έχουν πάρει? Τι συμβαίνει? Εντάξει, αυτό τώρα είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στους εργαζόμενους που δεν τα πήρανε, το οποίο θα πρέπει να το ψάξουν είτε με την εργοδοσία είτε με τους υπεύθυνους, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα είναι θέμα διαδικαστικό και θα μπουν. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούν, κάποιο ίσως λαθάκι, κάποια παράβλεψη. Πρέπει να τα δουν αυτά, ναι. Πρέπει να τα δουν λίγο ξανά, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και ο Θεός βοηθός για τον χειμώνα που έρχεται, γιατί, κυρία Παπακοσταντίνου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ίσως ακούτε και το λένε λίγο απ' έξω επιδημολόγοι, ότι αναμένεται πολύ μεγάλη ιστορία και κύμα κορονοϊού. Θα δούμε τις συνέπειες για Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και δεν ξέρω αν πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το τι πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι όταν θα έρθουν και πάλι τα δύσκολα. Ξέρω τι μπορεί να έχουμε ως πληροφορία. Έχουμε τονίσει στην κυβέρνηση αυτή και σε όλους τους φορείς, και ως σύλλογος λογιστών, αλλά και μέσα από τους φορείς της Γούνας,
ότι θα πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος και ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει εσωτερική αγορά, είναι καθαρά εξαγωγικού προσανατολισμού η δραστηριότητα, είναι χειρότερα από τον κλάδο του τουρισμού. Είναι πολύ χειρότερα από τον κλάδο του τουρισμού και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτό το λέει πολλές φορές και ο κύριος Κοσμίδης, όντως. Είναι μια κουβέντα την οποία την κάνουν όλοι οι φορείς μαζί και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν γίνει κατανοητό, η Καστοριά θα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κύριε Παπακοσταντίνο, νιώθω ότι δεν μας φροντίζουν και αυτό είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Παπακοσταντίνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να με πάρετε ένα τηλέφωνο και μέσα στη βδομάδα και να μας πείτε βγήκε εκεί, βγήκε το ΦΕΚ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εγώ πώς θα χαρώ. Και θα το ήθελα πραγματικά, δηλαδή μόλις το έχετε. Να το κάνω. Μόλις έχω κάτι νεότερο. Θα το βλέπουμε κι εμείς, αλλά μόλις έχουμε κάτι, επειδή πάρα πολύ είναι αμέτρητοι οι φίλοι που παίρνουν για αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι το καταλαβαίνετε γιατί, φαντάζομαι, έτσι. Το καταλαβαίνετε γιατί, θέλω να το πω ξανά. Γουνεργάτης έχει να μπει με ροκάμετο σε σπίτι γουνεργάτη από το Φεβρουάριο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπακοσταντίνο. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.